Στις 25 Φεβρουαρίου του 2014, το φλαμένκο έχασε έναν από τους καλύτερους ερμηνευτές του. Ο Πάκο ντε Λουτσία για μας, Πάκο ντε Λουθία για τους συμπατριώτες του, Φρανσίσκο Σάντσεθ Γόμεθ για την οικογένειά του, ο βιρτουόζος Ισπανός κιθαρίστας έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν κι αυτή. Από τους βασικότερους ανανεωτές του φλαμένκο, αριστοτέχνης της κιθάρας αλλά και συνθέτης, ο Πάκο ντε Λουθία γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1947 στην Αλχεθήρας της Ανδαλουσίας, σε μια γειτονιά τσιγκάνων. Ήταν ο μικρότερος από τα 5 παιδιά του φλαμενκίστα Αντώνιο Σάντσεθ και της Πορτογαλίδας Λουσία Γκόμεζ, εξού και το ψευδώνυμο Λουθία. Δίπλα στον τζιγκάνικης καταγωγής πατέρα του, θα μελετάει από παιδί ατελείωτες ώρες κιθάρα και ο ίδιος αργότερα θα πει: «Οι τσιγκάνοι είναι οι καλύτεροι αφού ακούνε μουσική από την ώρα που γεννιούνται. Εάν δεν είχα γεννηθεί στο σπίτι του πατέρα μου, δεν θα ήμουν τίποτα. Δεν πιστεύω στα αυθόρμητα ταλέντα». «Η οικογένειά μου μεγάλωσε με τους τσιγκάνους», θα γράψει ο ίδιος το 1994 σε άρθρο του στο περιοδικό Guitar Player. «Ο πατέρας μου και όλοι οι αδερφοί μου έπαιζαν κιθάρα, έτσι πριν ακόμα μιλήσω, την άκουγα. Πριν αρχίσω να παίζω, ήξερα κάθε ρυθμό του φλαμένκο. Γνώριζα το συναίσθημα και τη σημασία της μουσικής, έτσι, όταν άρχισα να παίζω, πήγα κατευθείαν στον ήχο που είχα στα αυτιά μου». Ο Πάκο ντε Λουθία μόλις στα 11 του χρόνια θα δώσει την πρώτη του συναυλία. Στα 17 του αρχίζει να ηχογραφεί και από το 1968 έως και το 1977 θα συνεργαστεί με τον Καμαρόν ντε Λαΐσλα, κορυφαίο ερμηνευτή του Νουέβο Φλαμένκο, συνθέτοντας πραγματικά αριστουργήματα. Το 1979 θα παίξει στην Αμερική μαζί με τον Τζον Μακλάφλιν και τον Λάρι Κόριελ, λίγο αργότερα δε και με τον Άλντι Μέολα. Το ταλέντο και των τεσσάρων, οι αυτοσχεδιασμοί, οι τζαζ και οι έθνικ επιρροές τους θα αφήσουν εποχή, θα μας δώσουν τρεις εξαιρετικούς δίσκους και θα κάνουν πλέον το φλαμένκο του Πάκο ντε Λουθία υπόθεση παγκόσμια. Στα 44 του χρόνια, ο σπουδαίος κιθαρίστας θα αναγκαστεί, όπως ο ίδιος περιγράφει, θα αναγκαστεί να διαβάσει για πρώτη φορά στη ζωή του μουσική θεωρία, ώστε να παίξει με συμφωνική ορχήστρα το Concerto de Aranjuez του Χωακίν Ροδρίγο. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι άφησε άφωνους κοινό και κριτικούς. Πάκο ντε Λουθία ήρθε στην Ελλάδα το 1986 και έπαιξε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τους σεισμόπληκτους της Καλαμάτας μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα. Έκτοτε εμφανίστηκε αρκετές φορές, με πιο πρόσφατη τη συναυλία του στο Λυκαβητό το 2007. Σε συνέντευξή του στην Δέα Βασιλιάδου στην εφημερίδα Ημερησία είχε πει: «Νιώθω ότι η Ελλάδα με καλοδέχεται και γι' αυτό είμαι ευτυχής όποτε έρχομαι εδώ. Υπάρχουν αρκετές ομοιότητες ανάμεσα στην ελληνική μουσική και στο ισπανικό φλαμένκο και οι δύο μουσικές έχουν ρίζες βαθιά μέσα στην παράδοση και χαίρουν σεβασμού και εκτίμησης και στις δύο χώρες». Στην ιστοσελίδα του, στη θέση του βιογραφικού, υπάρχει το εξής σημείωμα: «Το όνομά μου είναι Φρανσίσκο Σάντσεθ Γόμεθ με ψευδώνυμο Πάκο ντε Λουθία και είμαι κιθαρίστας». Προτιμώ τις σούπες και ό,τι τρώγεται με κουτάλι. Πίνω κόκκινο κρασί, ακούω Καμαρόν, τη μεγαλύτερη ιδιοφυΐα που γνώρισα ποτέ. Μετά το γεύμα, θα έβλεπα μια ταινία του Billy Wilder ή τα Τρία Χρώματα, την τριλογία του Κισλόφσκι. Θα διάβαζα οτιδήποτε του Oscar Wilde. Έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών. Με μια εξαιρετικά μεγάλη ευαισθησία στο κιθαριστικό του ηχόχρωμα, αλλά και με τη μοναδική του δεξιοτεχνία, ο Πάκο ντε Λουθία, ανήσυχος, καινοτόμος, σπάνιος μουσικός, δεξιοτέχνης του φλαμένκο, στα 66 χρόνια που περπάτησε σε αυτή τη γη, άφησε χνάρι ζηλευτό και κληρονομιά παγκόσμια.